ένοχος και για τα τρία ποινικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνταν, κρίθηκε από Αμερικανικό δικαστήριο ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Έπειτα από μια δίκη διάρκειας 2 εβδομάδων, το Σώμα των Ενόρκων στο δικαστήριο του Wilmington στο Delaware έκρινε ότι σε 2 περιπτώσεις είπε ψέματα σχετικά με την χρήση ναρκωτικών σε έγγραφα που υπέγραψε για την αγορά ενός περιστρόφου το 2018, το οποίο εν τέλει απέκτησε, οπότε κρίθηκε ένοχος και για παράνομη οπλοκατοχή. Η ετοιμιγορία του 12μιλού Σώματος των Ενόρκων ήταν ομόφωνη για κάθε κατηγορία. Ο 54χρονος Χάντερ Μπάιντεν είναι το πρώτο παιδί ενός εν ενεργεία Αμερικανού Προέδρου που καταδικάζεται για έγκλημα. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ με γραπτή ανακοίνωσή του δήλωσε ότι θα αποδεχτεί το αποτέλεσμα της δίκης του γιού του και ότι θα συνεχίσει να σέβεται την δικαστική διαδικασία. Ακόμα έγραψε ότι η σύζυγός του αλλά και ο ίδιος θα είναι πάντα στο πλευρό του Χάντερ και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, διαβεβαιώνοντας πως αγαπάει τον γιο του και είναι υπερήφανος για εκείνον.